Ξεκίνησε στη Γερμανία η δίκη του Βαντίμ Κράσικοβ. Ο Ρώσος υπήκοος κατηγορείται για την δολοφονία του Τσετσένου Ζελιχμάν Χαγκοσβίλη. Ο πρώην στρατιωτικός είχε πολεμήσει στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας και δολοφονήθηκε στις 23 Αυγούστου του 2019 σε πάρκο του Βερολίνου. Λίγους μήνες νωρίτερα οι ρωσικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Χαγκοσβίλη, καθώς τον κατηγορούσαν για τρομοκρατική δραστηριότητα. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας υποστηρίζει ότι η ρωσική κυβέρνηση έδωσε εντολή για την δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου που φέρει την υπογραφή των ρωσικών κρατικών αρχών. Η Μόσχα θεωρούσε το θύμα εχθρό του κράτους, αφού στην Τσετσενία είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρέσβης στη Γερμανία χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας ανυπόστατες και αβάσιμες. Ο Σεργέι Νετσάγεβ δήλωσε ότι οι κατηγορίες δεν βασίζονται σε γεγονότα και αποδείξεις, ενώ σημείωσε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει εφόσον της επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε κρίση τις σχέσεις Μόσχας-Βερολίνου. Η Γερμανία έχει απελάσει 2 Ρώσους διπλωμάτες, καταγγέλλοντας την στάση της Μόσχας.